σε επίπεδο εφημερίας αλλά και νοσηλείας, καλείται να παίξει το ρόλο ενός γενικού νοσοκομείου. Έτσι λέει και η ταμπέλα απ' έξω, Γενικό Νοσοκομείο ΚΑΤ. Θεωρούμε ότι απέχουμε πολύ από το να είμαστε ένα γενικό νοσοκομείο, διότι υπάρχουν ελλείψεις πάρα πολλές σε ειδικότητες στο νοσοκομείο μας. Στο νοσοκομείο μας, σε επίπεδο γενικής εφημερίας, θα έρθει και το έμφραγμα, θα έρθει και η πνευμονία, θα έρθει και το εγκεφαλικό, θα έρθει και ο ογκολογικός ασθενής, θα έρθει όλο το γκάμα της, όλη η γκάμα της παθολογίας και των άλλων ειδικοτήτων. Όταν λοιπόν από το νοσοκομείο λείπουν βασικές ειδικότητες, όπως είναι οι πνευμονολόγοι, σε μια περίοδο μάλιστα που λόγω της COVID οι ασθενείς αυτοί χαρακτηρίζονται κυρίως από αναπνευστικά προβλήματα, λείπουν λοιπόν πνευμονολόγοι, λείπουν γαστρεντερολόγοι, λείπουν ψυχίατροι, λείπουν αιματολόγοι, λείπουν ουρολόγοι. Λείπουν αρκετές ειδικότητες προκειμένου το νοσοκομείο αυτό να μπορεί να λέει ότι είναι ένα γενικό νοσοκομείο. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα για μας τους γιατρούς και τους ασθενείς φυσικά. Το άλλο θέμα που θα ήθελα να θίξω είναι οι επικουρικοί γιατροί. Οι επικουρικοί γιατροί θα πρέπει να μονιμοποιηθούν άμεσα. Πρόκειται για συναδέλφους που υπηρετούν στα νοσοκομεία μας μερικοί αρκετά χρόνια, είναι πλέον άρτια εκπαιδευμένοι, έχουν απόλυτη αντίληψη του νοσοκομειακού περιβάλλοντος, είναι ένα απόσπαστο κομμάτι πλέον του Εθνικού Συστήματος Υγείας και πρέπει να μονιμοποιηθούν. Προχωράω στις νέες προκηρύξεις. Υπάρχουν πάρα πολλές και νέες οργανικές θέσεις παντού. Παραδείγματος χάρη στη δική μου κλινική, την παθολογική, με 8 οργανικές θέσεις, οι 5 είναι κενές. Ακόμα και κάποιες θέσεις όμως που προκηρύσσονται και κλείνει η επιλογή των γιατρών, αργούν βασανιστικά οι διορισμοί. Μήνες περνάνε μέχρι να έρθει ο προσδιορισμός γιατρός. Για το νοσηλευτικό προσωπικό, τι να πω. Γολγοθάς η υπηρεσία τους. Λείπει νοσηλευτικό προσωπικό. Οι οργανισμοί των νοσοκομείων, οι αναθεωρημένοι, οι καινούργοι, τα οργανογράμματα, έχουν μείνει στα χαρτιά. Πώς είναι δυνατόν σε ένα νοσοκομείο 650 κλινών, αν θυμάμαι καλά, όπως είναι το ΚΑΤ, να υπάρχουν μοναδικές κλινικές, όπως είναι η παθολογική κλινική, όταν σε άλλα νοσοκομεία πολύ μικρότερα, ένα παράδειγμα θα πω, τα Ασκληπιού Βούλας, να έχει 2 παθολογικές κλινικές, με 250 κρεβάτια. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ανισοκατανομή. Κτηριακά και χωροταξικά προβλήματα. Άθλιες συνθήκες σε ένα μεγάλο μέρος του νοσοκομείου, θάλαμοι χωρίς τουαλέτες, με κοινόχρησες τουαλέτες σε όροφο που εξυπηρετούν ασθενείς, συνοδούς, προσωπικό, περαστικούς, με καθαριότητα η οποία μετά τις 12 που φεύγει το συνεργείο καθαριότητας είναι προβληματική, έλλειψη χώρων για τους εργαζόμενους, το θίξατε και εσείς, σε μπορεί σε ένα γραφείο 12 τετραγωνικών μέτρων να στεγάζονται μέσα 12, 20 και 25 πολλές φορές συνάδελφοι, ειδικευόμενοι και επιμελητές σε έναν χώρο, φάρμακα και εξοπλισμό σε κοινή θέα. Και θα ήθελα να τελειώσω με το θέμα COVID και τις μεθ COVID. Κληθήκαμε προημερών να αναπτύξουμε ένα τμήμα COVID. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης αναγκάστηκαν 2 χειρουργικές κλινικές να μεταφερθούν σε άλλον όροφο, με λιγότερα κρεβάτια, αν είναι έτσι κύριε Παπαζαχαρία, με αρκετά λιγότερα κρεβάτια. Χθες, 7 Τρίτου, υπήρχαν μόλις 7 διαθέσιμες κλίνες γενικής μεθ. Σε ένα νοσοκομείο 650 κλίνων όπως είναι το ΚΑΤ. 7. Όλα αυτά θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν γίνεται έτσι απλά να προχωράμε στα χαρτιά, γιατί η ουσία δεν είναι τα χαρτιά στην ιατρική. Η ουσία στην ιατρική είναι ο ασθενής. Και εκεί πρέπει όλοι να σκέψουμε το κεφάλι, διότι εκ του προχείρου δεν γίνεται. Με το ίδιο προσωπικό. Σήμερα λοιπόν, αυτή τη στιγμή, η παθολογική κλινική που προείσταμε εγώ κόπηκε στη μέση. 9 εργαζόμενοι πήγαν από εκεί, 7 έμειναν από εδώ, οι επιμελητές και οι ειδικευόμενοι, προκειμένου να αναπτυχθεί ένα τμήμα COVID. Δεν λέω, βεβαίως, να βοηθήσουμε. Αλλά υπάρχουν κάποια όρια όμως, τα οποία δεν έχουμε ξεπεράσει. Θέλω να πω και κλείνοντας εδώ ότι όλοι εμείς είμαστε συνειδητοποιημένοι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας εδώ και πολλά χρόνια και προσιλωμένοι στο καθήκον. Όμως θα πρέπει και η πολιτεία να μας βοηθήσει σε αυτές τις ανάγκες που μόλις σας είπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Κουτσούμπα, εγώ θα πω 2-3 πράγματα εν συντομία. Εκ μέρους της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας. Καταρχήν, οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας εργασίας των εργαζομένων έτσι κι αλλιώς είναι απαράδεκτες στο νοσοκομείο. Πόσο μάλλον την πανδημία. Έχουμε θέσει διοίκηση και στην προηγούμενη διοίκηση και σε αυτή τη διοίκηση
κάποια βασικά ζητήματα. Το ένα είναι το θέμα του γιατρού εργασίας. Είναι απαράδεκτο ένα νοσοκομείο πρώτης γραμμής μάχημο να μην έχει γιατρό εργασίας μόνιμο. Μας έχουν απορρίψει το μόνιμο γιατρό εργασίας, μας πήγαν σε επικουρικό γιατρό εργασίας, μας απορρίπτουν και αυτό και μας πάνε γιατρό εργασίας με σύμβαση έργου, που ακόμα ούτε αυτό έχει γίνει. Είναι φανερό ότι δεν ενδιαφέρονται καθόλου για αυτό το ζήτημα. Γιατί εμείς ζητάμε μόνιμο γιατρό εργασίας, με μόνιμη σχέση εργασίας για να μπορεί να κάνει καλά τη δουλειά του. Το δεύτερο ζήτημα είναι ένα βασικό ζήτημα με αφορμή την πανδημία, τα μαζικά τεστ, προληπτικά τεστ κορονοϊού σε όλο το προσωπικό. Μας το απέρριψε η Επιτροπή Λοιμόξεων σαν αντιεπιστημονικό. Δεν ξέρω που το βρίσκει αυτό. Είναι σε όλα τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ και σε όλα τα πρωτόκολλα του Πανευρωπαϊκού ΕΟΔΗ. Απλώς σε δεύτερο χρόνο μας έδωσε το ελεύθερο διοίκηση, όποιος θέλει εργαζόμενος, να κάνει τεστ μόνος του προληπτικά στο ιατρείο εμπειρέτων. Αυτό βέβαια δεν καλύπτει την ανάγκη του οργανωμένου μαζικού ελέγχου με προληπτικό τεστ σε όλο το προσωπικό. Το τρίτο ζήτημα είναι το εμβολιαστικό κέντρο, το οποίο είναι απαράδεκτο επίσης ένα νοσοκομείο να κάνει το ρόλο του της προσβάθμισης φροντίδας υγείας, συν το ότι απασχολείται προσωπικό από τα τμήματα για να κάνει τα εμβόλια. Θα έπρεπε να υπάρχει προσβάθμιση φροντίδας υγείας, να γίνει το εμβόλιο εκεί, αλλά αυτό θέλει χρηματοδότηση, προσωπικό κλπ. Και το τελευταίο κομμάτι είναι το πώς ανοίξανε οι κλινικές COVID. Κλείσανε γενικές μονάδες, κρεβάτια, μετατραπήκαν σε μια νύχτα σε κλινικές COVID. Και με προσωπικό ανεκπαίδευτο και με το ήδη υποσελεγχομένο προσωπικό. Όλα αυτά οδηγούν και σε αύξηση της διασποράς στο νοσοκομείο και δείχνει τελικά ότι δεν ενδιαφέρονται να αντιμετωπίσουν πανδημία πραγματικά. Αυτό που σε ενδιαφέρει βασικά είναι να μην πεθάνει ο άρρωστος έξω, να πεθάνει μέσα στο νοσοκομείο. Αυτό είναι τίποτα άλλο. Αυτό. Ωραία, συνάδελφοι εκ μέρους σωματείου, να τα ακούσει και ο γραμματέας εδώ του κόμματος. Οι κινήσεις που έχουν γίνει από το Σωματείο όλα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό είναι καθημερινές διαμαρτυρίες. Το πρωταρχικό ζήτημα που μπαίνει πάντα είναι η έλλειψη προσωπικού και υποδομών. Έχει κορυφωθεί στην περίοδο της πανδημίας. Με αφορμή τώρα θα συζητήσω για την κλινική COVID, στην οποία θα εργαστώ κι εγώ, η οποία μετατράπηκε άρον-άρον μέσα σε 2-3 μέρες από το τμήμα γενικής χειρουργικής που κατεργηθήκαν κλίνες σε κλινική COVID. Η μελέτη ήταν πάρα πολύ επιφανειακή. Αυτή τη στιγμή καλούμαστε νοσηλεύτριες να νοσηλεύσουμε ύποπτα περιστατικά και χθες το βράδυ μία η ώρα πήρανε και ένα θετικό κρούσμα COVID. Δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής καμία προετοιμασία του προσωπικού όσον αφορά τη λειτουργία της κλινικής, η οποία δεν διαθέτει τους κατάλληλους χώρους. Το μόνο που θα αναφέρω είναι ότι έχουμε 4-8 κλινούς θαλάμους, οι οποίοι θα νοσηλεύουν από 5 ασθενείς θετικά κρούσματα χωρίς τουαλέτες μέσα, δηλαδή διατίθονται στο τμήμα 3 τουαλέτες μόνο για τους ασθενείς. Ο καθαρός χώρος για το προσωπικό είναι λυπής. Οι μελέτες που γίναν προχθές με τη διοίκηση του νοσοκομείου δεν συμβαδίζουν με τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί σε κλινικές COVID και πόσο μάλλον με τις σύγχρονες ανάγκες. Εμείς στο Σωματείο καλούμε τους εργαζόμενους κάθε μέρα να διαμαρτυρόμαστε για την όλη κατάσταση. Με αφορμή έχουμε και αύριο κινητοποίηση, η οποία θα είναι, κήρυξε το Σωματείο από τις 1 το μεσημέρι στην πύλη του νοσοκομείου και στη διοίκηση έως τις 3-2 ώρες στάση εργασίας, να διαμαρτυρηθούμε για όλα αυτά τα προβλήματα που βιώνουμε όλοι μας, που είμαστε αναγκασμένοι να ανταπεξέλθουμε, γιατί πολλές φορές μας βάζουν και τα ηθικά διλήμματα, πολλές φορές η διοίκηση, ότι τι θα κάνουμε από τη στιγμή που έχουμε τον ασθενή, θα πρέπει να ανταπεξέλθουμε και εμείς ως συνεπείς εργαζόμενοι. Και επειδή έχουμε υψηλό το αίσθημα αυτό της ηθικής, ναι, θα τον νοσηλέψουμε. Αλλά ωστόσο θα παλεύουμε για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε και τις συνθήκες εργασίας και τις προσωπικές μας στιγμές, γιατί όλη αυτή η κατάσταση μας έχει επιβαρύνει όλους εδώ και ένα χρόνο, ψυχολογικά και σαν μέρα της γυναίκας, με όλα αυτά που ανέφερε και ο γραμματέας. Η κούραση είναι διπλή. Ευχαριστώ. Κύριος Κυριακής πριν για τους διορισμούς των υπουργών, τις θέσεις που είναι ανοιχτές, καμία σας. Και απ' την άλλη φτάνουμε πριν λίγες μέρες να φεύγουν άρρωστοι οι οποίοι έχουν ανάγκη ουσιαστική του δημοσίου συστήματος υγείας και να πηγαίνουν στα ιδιωτικά, να κρατάμε εμείς μόνο τους COVID, να το πω έτσι απλά, και αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν εκεί πληρώνουν τον τρόπο που πληρώνουν. Δηλαδή παίρνουν τα ιδιωτικά το πακέτο του ΕΟΠΗ, το οποίο δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο παρακαλώ, και πληρώνουν και από την τσέπη τους, το πληρωνάζουν. Δεύτερον, αυτοί οι οποίοι πάνε εκεί στις μονάδες γιατί έχουν ανάγκη. Χθες εδώ σου κάτι ήταν γενική εφημερία. Χρειάστηκαν 2 άρρωστοι, αν δεν κάνω λάθος, να μεταφερθούν σε ιδιωτικές μονάδες. Αυτοί πληρώνουν 1.600 την μέρα
ο ΕΟΠΗ και η συμμετοχή του, ενώ στο δημόσιο, στη δημόσια μονάδα θα στήγησε 800 διερών την πράση. Άρα, αξιοποιούμε αυτή τη στιγμή το COVID για να δυναμώνουν τα ιδιωτικά συμφέροντα ενάντια στο δημόσιο. Και είναι πραγματικότητα. Θέλουμε, δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε κλπ. Αυτό είναι έγκλημα, κατά τη γνώμη μου, ενάντια στον ελληνικό λαό. Πρώτο. Δεύτερο ζήτημα. Λες και δεν υπάρχει σχέδιο. Δεν μπορώ δηλαδή να το αντιληφθώ αυτό. Από την προηγούμενη, μιλάω μόνο για το κάτω, δεν μιλάω για τα άλλα νοσοκομεία. Νίμιτς, νοσοκομείο COVID, τώρα non-COVID το Νίμιτς και μεταφέρονται οι άλλους σε άλλα νοσοκομεία. Δηλαδή, σεισμανόμιο το ίδιο. Αποφάσισαν χθες ξαφνικά οι άρρωστες παθολογίες του σεισμανομείου να μεταφερθούν εδώ. Δηλαδή, ένα τρελοκομείο. Στα ιατρία βλέπαμε την προηγούμενη Δευτέρα να ανεβοκατεβαίνουν οι άρρωστοι της μονάδας, λες και είναι χαρτόκουτα. Λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει να το καταλάβουμε ότι οι άρρωστοι δεν είναι πακέτα. Δεύτερον, η ιατρική δεν μπορεί να κάνει ο Μητσοτάκης και ο Κικίλιας. Πρέπει να κάνουν οι γιατροί. Και το σχέδιο για το COVID πρέπει να πάρουν γραμμή μπροστά οι γιατροί. Δεν ξέρω αν ο Τσιόδρας και ο Νικολάκης ο Σίτσας, ο φίλος μου, έχουν κάποια γνώμη ή αν πλέον δεν έχουν καμία γνώμη και όλα γίνονται με βάση πολιτικό σχεδιασμό, αλλά πρέπει να πάρουν τις ευθύνες τους. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι τρελοκομείο. Ένα τρίτο τέτοιο, το οποίο δεν το βάλει κανένας και θέλω να το βάλω γιατί έχει σημασία. Στα τριτοβάθμια νοσοκομεία. Υπάρχουν κλινικές οι οποίες δίνουν ειδικότητα. Επί ένα χρόνο ειδικευόμενοι των χειρουργικών κλινικών δεν εκπαιδεύονται στη χειρουργική. Με μείωση 40 και 50% των χειρουργείων. Λοιπόν, πώς δηλαδή θα βγουν αυτοί και θα έχουν πάρει τίτλο ειδικότητας. Στείλαμε ένα γράμμα, επειδή τυχαίνει και είμαι και πρόεδρος της προχειρουργικής εταιρείας. Στείλαμε ένα γράμμα στο Μητσοτάκη, στον Κιχίλια και στον Κοντοζαμάνη και το κοινοποιήσαμε και στις κοινοβουλευτικές ομάδες. Που βάζουμε ακριβώς το θέμα αυτό. Ότι η νευροχειρουργία στην Ελλάδα δεν μπορεί να μειώνει τα χειρουργεία του κατά 45%. Και δεύτερον, ότι εκπαιδεύονται δικαιωμένως. Όσο πήρατε εσείς απάντηση από την κυβέρνηση, πήραμε και εμείς. Δηλαδή, στα παλιά των υποδημάτων τους. Τουλάχιστον να δικαιολογηθούν, να πούν ότι έτσι είναι η κατάσταση, δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Και ένα τελευταίο ζήτημα. Πρέπει να καταλάβουν οι διοικήσεις των νοσοκομείων και το Υπουργείο, αν το θέλετε, ότι τα νοσοκομεία δεν είναι μαγαζιά τους. Τα νοσοκομεία είναι του ελληνικού λαού πρώτα και κυρία και κατά δεύτερο λόγο των εργαζομένων μας σε αυτά. Και δεν μπορεί να υπάρχει απάντηση όταν κάποιος εργαζόμενος στο νοσοκομείο πάει στη διοίκηση γιατί έγιναν και αυτά και λέει ότι δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί αυτό που αποφασίσατε. Την Παρασκευή το βράδυ, τη Δευτέρα κόβουμε τα ιατρία. Πώς θα γίνει δηλαδή. Και η απάντηση να είναι, δεν συζητάμε, εκτελείται. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να είναι, δεν είναι μαγαζί τους. Δεν το καταλάβω. Ούτε στο μαγαζί σου δεν πας να πεις στους εργαζόμενους. Λοιπόν, αυτά είναι φοβερά πράγματα, για μένα είναι πρωτόγνωρα. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί, λες και έχουμε όλοι, έχουμε πάθει ένα είδος μαζικής ανοσίας απέναντι σε αυτή την καταστροφική πολιτική. Νομίζω ότι πλέον πρέπει να ξεφύγει από τους υγειονομικούς το θέμα και το θέμα να γίνει θέμα κινητοποίηση του λαού. Και σε αυτό ειλικρινά κάνω έκκληση στο ΚΚΕ και στον γραμματέα του και σε όλους τους ανθρώπους που καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα, πρέπει να αρχίσουν να γίνονται μαζικές κινητοποιήσεις ενάντια σε αυτή την πολιτική η οποία ισχύει στον χώρο της υγείας και απέναντι σε όλη την κοινωνία. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Στη Λαϊκή στο Χαλάζο πήγαν τα μάτια προχθές και δίναν ξύλο. Χθες έπληκε ξύλο στην πλατεία της Νέας Σμύρνης. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να γίνει. Τι άλλο πρέπει να γίνει. Εδώ αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Εκβιασμούς σε εργαζόμενους στην νευροχειρουργική έχουν μείνει δύο νοσηλεύτριες για 30 νοσηλευόμενους που η νευροχειρουργική άλλωστε καταλαβαίνουν ότι θέλουν να έχουν κοντά παρακολούθηση και όταν διαμαρτύρονται, ξέρετε τι του λέει, θα σε πάμε στη μονάδα COVID. Είναι απειλή ότι θα σε πάμε στη μονάδα COVID. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να γίνει συντονισμό σε γενικότερο πανελλαδικό επίπεδο κινητοποιήσεων ενάντια σε αυτή την πολιτική
η οποία έχει οδηγήσει το λαό σε φτώχεια, απόγνωση και σε λίγο θα, αν όχι δεν συμβαίνει ήδη, σε θανάτους μαζικούς από άλλες αιτίες, οι οποίοι δεν καταγράφουν πουθενά. Εγώ, χωρίς κρεβάτι μονάδα στο ΚΑΤ, απορώ τι θα γίνουν οι όγκοι εγκεφάλου. Τι θα γίνουν οι τραυματίες που έρχονται στις εφημερίες. Με ρωτούν για το αν βλέπουν δυνατότητες και προοπτικές να αλλάξει κάτι. Δυστυχώς, αναγκάζομαι και τους λέω στο προσωπικό μου βίωμα ότι επί 30 χρόνια πάντα ελπίζω σε κάτι καλύτερο, το οποίο δεν έρχεται ποτέ. Ήθελα να επιβεβαιώσω αυτά που είπε η Πρόεδρος σε ό,τι αφορά τις τρομακτικές ελλείψεις που αντιμετωπίζουμε, τόσο σε νοσηλευτικό όσο και σε ιατρικό προσωπικό. Σκεφτείτε, κάποτε ήμασταν 300 ειδικευμένοι γιατροί και έχουμε μείνει 80, κύριε Παπαναχαρή, το πολύ. Και μια και δείξατε τους ταξικούς αγώνες, να σας πω ότι και στους υγειονομικούς, πέρα τα κούφια λόγια που λέγονται πόσο ήρωες είμαστε, ξεκινήσανε και γινόντουσαν ταξικές διακρίσεις, ακόμη και σε ουσιαστικά θέματα όπως περίπου η καραντίνα. Ήταν για όλο τον κόσμο 14 μέρες, εμάς στην αρχή ο ΕΟΔΗ έβγαλε ένα φυρμάνι και μας έλεγε 7 μέρες και πολύ. Γιατί προφανώς υπάρχουν ανάγκες τρομακτικές. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι βλέπει κανείς ότι αυτό που το έθιξε και ο κύριος Λάκος, δεν βλέπουμε έναν σχεδιασμό, κάτι συγκεκριμένο σε ό,τι αφορά όλα αυτά τα πολλαπλά θέματα που αντιμετωπίζουν όλα τα κρατικά νοσοκομεία. Προσδοκούμε στη δική σας συμπαράσταση και στις ουσιαστικές προτάσεις που ήδη έχετε καταθέσει. Και ευχαριστούμε θερμά. Επί 35 χρόνια τώρα, όσο δηλαδή κράτησε και ο Πελοποννησιακός πόλεμος, γίνεται μία λυσόδης προσπάθεια. Όχι, δεν συμφωνούμε ή μας αρέσει ο ιδιωτικός ή θέλουμε να πάμε για τα πράγματα. Γίνεται μία λυσόδης προσπάθεια. Πριν από την τελευταία κυβέρνηση είχαμε την προηγούμενη κυβέρνηση, του ΣΥΡΙΖΑ. Επί 6 μήνες το νοσοκομείο ήταν κλειστό. Δεν το ξέρετε. Καλοκαίρι κλειστό. Πριν τα Χριστούγεννα κλειστό. Πριν το Πάσα κλειστό. Γιατί? Για να πάρει άδειες το προσωπικό, το νοσηλευτικό που δεν μπορούσε να τα πάρει, για να πάρει τα ρεπό του που δεν μπορούσαν να τα δώσουν, γιατί δεν μπορούσαν να αλλάξουν με τους άλλους, γιατί δεν υπήρχε αριθμός ικανός και λοιπά και έτσι. Έτσι τη βγάζανε. Και ο διοικητής να έρχεται εδώ και να λέει καμπύλη. Ποια ήταν η καμπύλη? Η καμπύλη της ιδιωτικής χρηματοοικονομικής πορείας του νοσοκομείου. Δηλαδή έλεγε κοντά μας στην καμπύλη. Δηλαδή είμαστε εντάξει ακόμα στις δαπάνες. Οι δαπάνες δηλαδή τις ακίσαμε. Να μην πω και τον προηγούμενο της κυβέρνησης τότε. Ναι, διέλυσε τα πάντα. Αυτό όμως δεν έγινε τα τελευταία. Γίνεται τώρα 35 χρόνια. Και τώρα φτάσαμε σε ένα σημείο που θα το πληρώσουμε όλοι. Ποιο είναι αυτό? Χθες άδειασε η ΜΕΘ που είχαμε, η ΚΑΤΟ, η καινούργια, για να στείλουμε τους αρρώστους στα ιδιωτικά και να γίνουμε COVID. Πήγαν άλλοι στο Υγεία, άλλοι στο Μητέρα κλπ. Θέλετε την πρόβλεψή μου? Θα πεθάνουν όλοι. Όχι μετά από ένα μήνα. Θα πεθάνουν σε 2-3 μέρες. Και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για αυτούς. Θα πεθάνουν αυτοί, θα τους στείλουμε άλλους. Από αυτούς που έχουμε τώρα πολλούς. Τα λεφτά θέλω να ζητήσω, θα τα πάρω τα λεφτά. Εγώ ήμουν πρόσφατα στη. Πώς θα λέτε, στη μονάδα του Υγεία. Ακούστε. Ήμουν ξύπνιος μέσα στους πόνους μου εκεί, μέσα σε όλα αυτά. Παιδιά. Στη μέθη μου ήταν δίπλα ένας άρρωστος 45 χρόνων. Έλεγε ο διευθυντής της ΜΕΘ. Έφερε τον καρδιοχειρουργό και του λέγε, δίπλα μου ήταν. Αυτός ο άνθρωπος κάτι έχει από το κεφάλι. Πριν βλέπει ο καρδιοχειρουργός, τον εξετάζει, λέει, άκουσε κύριε,
Ο άνθρωπος αυτός, συγγνώμη, έλεγε, έχει από την καρδιά. Από την καρδιά του λέει ο καρδιογνώμης δεν έχει τίποτα. Είναι μια χαρά. Κοιτάξτε να δείτε με το κεφάλι. Ο διευθυντής. Προϊσταμένη. Σήμερα θέλω 5 κρεβάτια μέχρι το μεσημέρι. Λοιπόν, έχω 1, 2, 3, 4. Μου λείπει ένα. Έχει γινόταν η συζήτηση, μετά από ένα τέταρτο πάλι τα ίδια. Μου λείπουν 5 κρεβάτια. Ήταν οι άρρωστοι που θα χειριζητούν. Αυτό ήταν το ενδιαφέρον. Πώς θα καλύψουν 5 κρεβάτια μεθ για τους αρρώστους που θα χειριζητούν μέχρι το μεσημέρι, για να τους τοποθετήσουν. Και από εκεί και πέρα, ό,τι θέλει να δουλέψει. Οι άρρωστοι λοιπόν αυτοί θα πεθάνουν όλοι. Και να πεθάνουν σύντομα. Μακριά από τους θεράποντες γιατρούς, εμάς. Μακριά από τους νοσηλευτές που ξέρουμε πόσο τους αγαπάνε. Μακριά και από το περιβάλλον τους ακόμα. Λοιπόν, δεν θα μείνει κανένας. Θα βιώσουμε δηλαδή, και το βιώνουμε ήδη, αυτή τη διπλή πανδημία. Οι άνθρωποι με το COVID που είναι πολύ δύσκολα, αυτοί που διασωληνώνουν σε πολύ δύσκολη κατάσταση και οι περισσότεροι πεθαίνουν, είναι αυτοί που λέμε κάθε μέρα 50%, 50-25, 50-30 και θα πεθάνουν και οι άλλοι τώρα, οι οποίοι είναι βιώσιμοι γενικώς. Άρα θα έχουμε μια διπλή πανδημία. Θέλω να πω ότι εγώ βλέπω και έχω την αίσθηση ότι αυτά τα 35 χρόνια υπάρχει μια λύση. Δεν είναι η θέση μας. Ότι δηλαδή η θέση του ενός είναι με το ιδιωτικό τομέα. Καλά κάνει. Έχει αυτό ένα νόημα. Για την τάξη του. Έχει μια λύση. Να μην πάρθει κανένας, να μην πάρουν τώρα ένα μόνιμο γιατρό, να πάρουμε ένα συμβασιούχο για λίγους μήνες και μετά να το διώξουν. Ανεκπαίδευτος, ανελέητος κτλ. Έρχονται, ναι, είναι το καινούργιο νοσηλευτικό προσωπικό, μερικές κουμπέλες δεν έχουν πια σύρια. Ήρθαν από τα κέντρα υγείας, τι θα κάνουν στη ΜΕΘ αυτή. Τίποτα. Θα τους χάσουν. Λοιπόν, ότι υπάρχει ένας, έχουν την αίσθηση ότι υπάρχει ένας σκοταδισμός. Μια βαθύτερη, μια πολιτική η οποία δεν θέλει το δημόσιο σύστημα. Και όχι δεν το θέλει απλώς. Το πολεμάει με νύχια και με δόντια. Όχι. Δεν θα ανθίσει ποτέ. Και τα ίδια έκανε και το Πασόκ, τα ίδια έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ, τα ίδια και η κυβέρνηση, τα ίδια κάνουν και τώρα. Και εκεί είναι το θέμα πώς εμείς που έχουμε κάθε συμφέρον και για τις ανάγκες μας τις βιοποριστικές, αλλά και για τα πιστεύω μας και για την κουλτούρα μας και για την, έτσι το θέλουμε τέλος πάντων, πώς θα αντιδράσουμε να σταματήσουμε αυτό το κακό. Αυτή είναι η νόμη. Χαίρετε.